Βρισκόμαστε στο Ξηροπήγαδο, ακριβώς θα λέγαμε στο, πάνω από το Ξηροπήγαδο, στο εκκλησάκι της Ζωγδόχου Πηγής, όπου εδώ είναι ένα πευκόδασος, ακριβώς μέσα, ο λόφος του Ξηροπηγάδου, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Η περιοχή έχει σπίτια γύρω-γύρω γεμάτο, από ό,τι βλέπετε είναι τα πεύκα εδώ, που κάνουν παρέα τα πουρνάρια, που έπρεπε αυτά να είναι καθαρισμένα όλα, έχουν να καθαριστούν πάνω από 30 χρόνια. Έχω κάνει επανειλημμένο σε αιτήματα, ποτέ τίποτα. Μια φορά ήρθε ο κύριος Κοτσαλάς, ο αντιδήμαρχος, και καθαρίσαμε το γύρω-γύρω από το σχολείο, που ήταν κάποια επεύκα έτοιμα να πέσουν και τα καθαρίσαμε. Από τότε και πέρα δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ κανένας για τίποτα εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε είναι ορολογιακή βόμβα. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, ακριβώς από κάτω εδώ είναι πολλά τα σπίτια που είναι στην περιοχή εδώ. Είναι τα σπίτια που συνορεύουν με το δάσος. Είναι γύρω στα 10 σπίτια. Όλα αυτά συνορεύουν με τα πεύκα. Με το λόφο της Ζωδόχου Πηγής. Αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τα καθαρίσουμε. Κρουνή για την πυροσβεστική ή κάτι άλλο υπάρχουν εδώ? Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έχω κάνει αιτήματα εγώ εδώ πέρα, τουλάχιστον εδώ που όπως βλέπετε είναι μια μικρή αλάνα. Να κάνουν, ξέρω εγώ, μια παιδική χαρά, να βάλουν κρουνούς για νερά και πυρασφάλεια. Ποτέ τίποτα. Πριν 30 χρόνια έχει καθαριστεί αυτό το δάσος. Ήμουν εγώ τότε 15 χρονών. Από τότε έγινε ξανακαθαριστεί.